παραδοχή Νίκου Συρηγωνάκη για τον πρόχειρο κυκλικό κόμβο στο ύψος της εκκλησίας του Αγιάννη Χωστού, ο οποίος, όπως είπε, δημιουργούσε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην κυκλοφορία. Αντιληφθήκαμε ότι ο πρώτος κόμβος, αυτός που βρίσκεται στην εκκλησία του Άγιου Γιάννη, πρακτικά το είδαμε αυτό, δημιουργούσε προβλήματα παρά να λύνει προβλήματα. Άρα λοιπόν στην οριστική μελέτη έγινε μια τροποποίηση και θα κατασκευαστεί ένας μεγάλος διπλός, με διπλή λωρίδα κυκλοφορίας κόμβος στη διασταύρωση Φοινικιά Μαλάδες, ευελπιστώντας ότι θα επιληθεί το πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή. Το ΡΑΒ εξήλωνε στους πρόχειρους κυκλικούς κόμβους δυτικά της γέφυρας, σχολιάστηκε από τους δημότες που ζητούν παρεμβάσεις ανάσα για το κυκλοφοριακό χάος. Χαλάνε και φτιάχνω, που χαλάνε και χτίζει, αν έρθουν καθίσει. Τι να σου πω τώρα. Εδώ μας έχουν εγκλωβίσει σαν τους ποντικούς από κάτω. Έχουν λεφτά, τα κάνουνε. Τι να πω. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Μου κάνει, αλλά τι να κάνω. Έχουμε λεφτά για να πέταμα, έτσι είναι. Πέρσι τα φτιάχναμε, τώρα τα χαλάμε. Μια ζωή πίσω. Καιρός ήταν. Πιστεύω να τα φτιάξουν τώρα κάπως καλύτερα. Έπρεπε να φαρδίνουν τον δρόμο. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι θα έπρεπε να κάνουν ανισόπεδους κόμβους, να υπάρχει συνεχή ροή της κυκλοφορίας και όχι αυτό το ποτηλιάρισμα που γίνεται και το έσχος που γίνεται. Να κάνουν κάτι σωστό και όχι να ξυλώνουμε και να ξαναστείνουμε κάθε τόσο. Μπράβο, με ξυλώνουμε, γνωστό το. Ναι, γνωστό το. Το θέμα είναι ότι να λυθεί το πρόβλημα. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι καλύτερο. Πριν τα κολονάκια εδώ πέρα δεν υπήρχε αυτό το κουμφούζιο που υπάρχει τώρα. Ήταν πιο άνετα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως ήταν πιο εύκολα τα αυτοκίνητα να περνάνε. Δεν πέρασε υπομονή, θα κάνουμε τίποτα άλλο. Υπομονή. Δημιουργούν προβλήματα χωρίς να δίνουν λύσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ποιος θα απολογηθεί για την ταλαιπωρία του κόσμου στον ένα χρόνο απάνω? Πιστεύετε ότι ο κόμβος αυτός λειτουργήσε στην ουσία? Αφού δημιούργησε προβλήματα. Όταν δημιουργείς ένα πρόβλημα, θα πρέπει άμεσα να το λύνεις. Και όχι να νομίζεις ότι το όλησες χωρίς να το ψάχνεις και να ασχολείσαι. Πρέπει λοιπόν οι πολίτες με την πολιτεία να είναι σύμμαχοι, όχι να είναι απέναντί τους. Πέρα από το ξύλωμα των πρόχειρων κυκλικών κόμβων, απομακρύνθηκαν και τα κολονάκια, με τον Αντιπεριφερειάρχη να δηλώνει ότι άμεσα θα προχωρήσουν εργασίες για πλάτυνσης, καθώς και η κατασκευή ενός μεγάλου κόμβου στο ύψος της διασταύρωσης Φοινικιάς Μαλάδων. Αναμένουμε την έγκριση από το ελεκτικό της οριστικής μελέτης, πιστεύουμε στο προσεχές μέλλον, οπότε θα υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία και θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Είναι διαπλατύνσεις. Είναι δύο κατευθύνσεις με δύο λωρίδες ανακυκλοφορία και επίσης πολύ σύντομα θα κατασκευαστεί ένα τυχείο νότια της διασταύρωσης Φοινικιά Μαλάδες, εκεί που βρίσκονται τα σχολικά κτηριακά συγκροτήματα, ένα τυχείο αντιστήριξης για να υπάρχει ασφάλεια στο συγκεκριμένο σημείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οριστική μελέτη προβλέπει την κατασκευή 11 ισόπεδων κόμβων μέχρι τον Προφήτη Ηλία με συνολικό προϋπολογισμό 32 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Κρήτης έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση μόλις 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα συμπεράσματα δικά σας.